Οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε. Να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τους παρόντες αλλά και τους συμμετέχοντες σε αυτό το webinar. Σήμερα έχουμε πραγματικά τη μεγάλη χαρά και τιμή να είναι μαζί μας ο κύριος Χρήστος Ιατρού. Είναι νεφρολόγος και είναι ο Διευθυντής του Κέντρου Διάγνωσης και Θεραπείας καθώς επίσης και έρευνας των νεφρικών νοσημάτων του Υγεία και Διευθυντής της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του Μητέρα, το οποίο είναι στον Όμιλο Υγεία. Γενικά, οι νεφρολόγοι έχουν ένα πολύ καταλυτικό ρόλο στις καρδιακές παθήσεις. Όλα μας τα φάρμακα έχουν νεφρικά καταληκτικά σημεία και αυτό που φοβάται πάντα ένας καρδιολόγος σε έναν ασθενή, ιδιαίτερα με καρδιακή ανεπάρκεια, είναι να μην επηρεαστεί η νεφρική του λειτουργία και να μην έχουμε πρακτικά παρόξενση μιας ήπιας νεφρικής ανεπάρκειας που οι περισσότεροι από τους ασθενείς μας έχουν. Είναι λοιπόν καταλυτικός ο ρόλος του νεφρολόγου και της συμβουλής του. Υπάρχουν πάρα πολλά περιστατικά τα οποία μοιραζόμαστε και πάμε μαζί χέρι-χέρι από τη διάγνωση έως και την θεραπεία. Και σήμερα θα ήθελα να μιλήσουμε, καλησπέρα Χρήστο, μιλήσουμε για την καθημερινότητα, για το πώς μπορούμε να προλαμβάνουμε πράγματα. Είναι ανοιχτό το chat, μπορείτε ό,τι ερωτήσεις έχετε να μας τις στείλετε, θα προσπαθήσω να τις συγκεντρώσω όλες μαζί και θα τις προωθήσω στον κύριο Ιατρού ή θα προσπαθήσω να τις διατυπώσω κάπως έτσι ώστε να μας απαντήσει. Οπότε να ξεκινήσουμε με την καθιερωμένη συζήτηση που γίνεται μεταξύ εμού και του αντίστοιχου ειδικού και να ρωτήσω, το πρώτο πράγμα που θα ήθελα να ρωτήσω τον Χρήστο είναι το εξής. Οι περισσότεροι ασθενείς με ρωτάνε, Χρήστο, αν τα φάρμακα τα οποία λαμβάνουν μπορούν να επηρεάσουν την νεφρική τους λειτουργία, ιδιαίτερα όταν έχουν καρδιακή ανεπάρκεια. Έχεις να μας πεις κάτι περί αυτού? Εκείνο που έχω να πω είναι ότι ουσιαστικά εμείς και εσείς έχουμε κάποιες κοινέ ομάδες φαρμάκων που χρησιμοποιούμε στους αρρώστους μας. Παραδείγματος χάρη, ανασταλτές του μετατρεπτικού ενζήμου της αγκιοτενσίνης, των υποδοχέων, διουρητικά, βίτα μπλόκερ, αποκλειστές των διάβλων ασβεστίου, φάρμακα δηλαδή που χρησιμοποιούν άρρωστοι και έχονται στην νεφρική ανεπάρκεια και έχονται σε καρδιακή ανεπάρκεια. Κάποια από αυτά πράγματι μπορεί να επηρεάσουν την νεφρική λειτουργία. Παραδείγματος χάρη, υψηλές δόσεις αναστατών του μεταδιατικού ενζήμου σε έναν άρρωστο που έχει μια χρόνια νεφρική νόσο σχετικά, ας το πούμε, σημαντική, ναι, μπορεί να επηρεάσουν την νεφρική λειτουργία. Άρα πρέπει να τα χειριζόμαστε αναλογικά. Ναι. Χρειάζεται κάποιος από τους ασθενείς, μάλλον χρειάζονται οι καρδιοπαθείς να κάνουν μια τακτική επίσκεψη σε νεφρολόγο χωρίς να υπάρχει συγκεκριμένος λόγος, δηλαδή απλά να τους παρακολουθείτε ή να τους έχετε υπόψη σας? Με βάση τις παγκόσμιες οδηγίες, οι ασθενείς θα πρέπει να μεταβούν σίγουρα σε νεφρολόγο από το στάδιο 2 προς 3 της χρόνιας νεφρικής νόσου. Δηλαδή, ασθενείς που έχουν ήπια επηρεασμένη την νεφρική λειτουργία και μετά. Επομένως, έναν άρρωστο που έχει, ένας καρδιοπαθής που έχει φυσιολογική νεφρική λειτουργία, εάν δεν έχει άλλες παραμέτρους, δεν χρειάζεται άμεσα. Στο check-up του αναλόγως. Αλλά, αν είναι υπερτασικός, παραδείγματος χάρη, και βαριά υπερτασικός, ναι, θα πρέπει να το βλέπει και ο νεφρολόγος παρακολουθώντας τις υπόλοιπες βιομηχανικές παραμέτρους. Σιγουρότατα αυτοί θα πρέπει να κάνουν μια γενική ουρο κάθε χρόνο, να δουν αν κάνουν λεύκομα στα ουρά, τότε σίγουρα πρέπει να τους δει ο νεφρολόγος. Υπάρχουν παράμετροι που ναι, παράμετροι πως όχι. Στα αρχικά στάδια δηλαδή της χρόνιας νεφρικής νόσου μπορεί να μην χρειαστεί. Αλλά μετά τη λίγο προχωρημένη χρόνια νεφρικής νόσου και ειδικά αν κάνει λευκοματουρία, ναι, που σημαίνει έχει επηρεαστεί η νεφρική λειτουργία, ναι, θα πρέπει να το δουλεύει. Τι εννοούμε με τον όρο επηρεασμένη νεφρική λειτουργία, δηλαδή, για να το δώσουμε και να το καταλάβουν και εντάξει, οι άνθρωποι που παρακολουθούν. Η χρόνια νεφρική νόσος έχει 5 στάδια. Το πρώτο στάδιο, παραδείγματος χάρη, μπορεί να έχει κάποιος ερυθρά αιμοσφαίρια στα ούρα και να έχει φυσιολογική νεφρική λειτουργία. Ναι. Σίγουρα έχει νεφρική νόσο. Το δεύτερο στάδιο αρχίζει η νεφρική του λειτουργία και επηρεάζεται. Δηλαδή, αν υπολογίζουμε ένας φυσιολογικός άνθρωπος, το πούμε χοντροειδός, έχει το 100% της νεφρικής λειτουργίας,
μπορεί να έχει το 80-85% της τοξικής ιππρίας και ταυτόχρονα να έχει ενδείξεις από τα ούρα του ότι πράγματι έχει και μπορεί να έχει λευκοματουρία ή να συνεχίζει να έχει ερυθρό. Όσο προχωράει, πέφτει η νεφρική λειτουργία και επομένως αυτό που λέμε σπειραματική δίδυση, η υπολογιζόμενη GFI, η κάθαρση κρεατινής, ανάλογα με τι μετράει κανένας, και όσο προχωράει, δηλαδή στο στάδιο 3, η νεφρική λειτουργία χάσει περίπου το 40% της νεφρικής λειτουργίας. Έχουμε δηλαδή περίπου το 60%. Στο στάδιο 4 έχουμε πολύ πιο χαμηλότερο, δηλαδή μπορεί να φτάσουμε μέχρι το 15%. Μετά το στάδιο 5 είναι η νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου. Επομένως, προσβολή νεφρική μπορούμε να έχουμε σε ένα π.χ. υπερτασικό άρρωστο έχοντας φυσιολογική νεφρική λειτουργία, με σπειραματική δίδυση φυσιολογική. Μάλιστα. Οπότε δεν μας φτάνει μόνο το GFR για να μπορέσουμε να δούμε αν υπάρχει προσβολή των νεφρών. Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε και τη γενική ούρον, όπως λέτε εσείς. Να βλέπουμε τι γίνεται. Ναι. Υπάρχει όμως και μία προϊούσα έτσι, καταπώνηση του νεφρού κατά τη διάρκεια των ετών. Δηλαδή, αν κάποιος είναι 60 χρονών, χωρίς να έχει συστηματικά προβλήματα, δεν έχει μία έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας, πρέπει να ανησυχεί και αυτός. Μετά την ηλικία των 30, όλοι χάνουμε 1% της νεφρικής μας λειτουργίας. Κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο. Τι συμβαίνει. Συμβαίνει ότι όλοι βλέπουμε ότι γερνάμε βλέποντας τις ρητίδες που έχουμε στο μέτωπο. Ναι. Και τρέχουν οι γυναίκες, ειδικά όταν αρχίζουν να κάνουν, τρέχουν στους δερματολόγους ή στους πλαστικούς για να βελτιωθούν. Δεν υπολογίζουν ότι αντίστοιχες ρητίδες χοντροειδώς πρέπει να έχουμε και στους νεφρούς. Σκληρύνονται και οι νεφροί. Ναι. Λοιπόν, 1% της νεφρικής λειτουργίας. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει δηλαδή, αν είμαστε στα 30, έχουμε 100% της νεφρικής λειτουργίας, στα 80 ένας θα έχει χάσει το 50% της νεφρικής λειτουργίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα κάνει αιμοκάθαρση. Για να κάνουμε αιμοκάθαρση πρέπει να έχουμε χάσει πάνω από το 90% της νεφρικής λειτουργίας. Επομένως, οι περισσότεροι ασθενείς με νεφρική νόσο, εκεί χρειάζεται να παρακολουθούνται από νεφρολόγο για να επιβραδύνουν με τον καρδιολόγο για τα κορδιακά του προβλήματα, για να επιβραδύνουν την εξαίρεση της νεφρικής νόσου, ούτως ώστε να μην καταλήξουν να κάνουν νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και να κάνουν αιμοκάθαρση. Εάν όλοι οι άρρωστοι, οι οποίοι έχουν νεφρική νόσο, καταλήγανε να κάνουν αιμοκάθαρση, τότε θα έπρεπε να είχαμε μηχανήματα απλωμένα στο Αιγαίο, στο Ιόνιο, στο Παγασιτικό, σε πώς το λένε, κερκίδες. Ναι, δεν γίνεται. Οι περισσότεροι από εμάς, οι άρρωστοι με χρόνια φυκυρώσεως, καταλήγουν από άλλα πράγματα στην πορεία. Επομένως, εκεί χρειάζεται ο συνδυασμός καρδιολόγου και νεφρολόγου σε έναν άρρωστο που έχει πρόβλημα για να επιβραδύνει όσο μπορούν καλύτερα την εξέλιξη της νεφρικής νόσου. Για να το χειριστούν καλύτερα. Υπάρχουν, Χρήστο, φυσικοί τρόποι τους οποίους πρέπει να υιοθετήσουμε στην καθημερινότητά μας ή στη ζωή μας που μπορούν να μας προστατεύσουν την νεφρική λειτουργία. Για παράδειγμα, εμείς σαν καρδιολόγοι λέμε ότι, ρε παιδί μου, να περπατάς. Δηλαδή, η καθημερινή άσκηση, το βάδισμα ή ένας φυσικός τρόπος ζωής με την άσκηση στην καθημερινότητά σου βοηθάει. Όπως επίσης και η διατροφή. Αντίστοιχα, θα μπορούσαμε να συμβουλεύσουμε με τέτοιους τρόπους τους ασθενείς. Ένα πρόβλημα είναι πρέπει να συμβουλεύσουμε τους ασθενείς να μην κάνουν υπέρταση. Άρα σημαίνει η άσκηση βοηθάει, η άσκηση και το λίγο φαγητό βοηθάει να κρατάνε το BMI, δηλαδή το σωματικό το βάρος τέτοιο που να μην εκτραπεί η πίεση τους. Άρα λοιπόν βοηθάει, τελειώσαμε. Οι κανόνες υγιεινής που είναι για την καρδιά είναι και για τους νεφρούς. Π.χ. να μην καπνίζουν. Το κάπνισμα δεν είναι επιβαρυντικό μόνο για τον πνεύμα, να σκληρύνει και τους νεφρούς. Άρα λοιπόν και αυτό πρέπει να το κάνουμε. Ο υγιεινός τρόπος ζωής, η μεσογειακή διατροφή παραδείγματος χάρη, να μην τρώμε πολλές πρωτεΐνες, να μην φορτώνουμε τον οργανισμό μας με πολλές πρωτεΐνες, αυτό ναι βοηθάει στους νεφρούς. Άρα δεν αρχίζουμε να παίρνουμε μέτρα όταν πάσχουν οι νεφροί, όταν πάσχει η καρδιά. Πρέπει να παίρνουμε μέτρα από πριν. Να ασκηθούμε, να κρατάμε το βάρο μας, να περιορίσουμε το αλάτι, γιατί ξέρεις πολύ καλά ότι οι περισσότερες φορές είναι εγκοεξαρτώμενες υπερτάσεις και το αλάτι βλάπτει. Να μάθουμε να το περιορίζουμε. Η πρωτεϊνική δίαιτα, δηλαδή, για να σταθώ και σε αυτό, γιατί πολλές φορές οι ασθενείς μου κάνουν διαλυματικές δίαιτες για να χάσουν κιλά ή πρωτεϊνικές δίαιτες με κοτόπουλο, χωρίς να υπάρχει υψηλό, είναι κακό, δηλαδή μας επιβαρύνει την νεφρική λειτουργία.
Καταρχάς, εξ όσων γνωρίζω από τις δίαιτες, και αυτό λέμε και εμείς στους αρρώστους μας, είναι ότι περίπου από το σύνολο της πρωτεΐνης που πρέπει να παίρνουμε την ημέρα, το 60% πρέπει να είναι πρωτεΐνη ζωικής προέλευσης και το 40% φυτικής προέλευσης. Όταν λέμε την ημέρα, μπορεί αυτό να το αναγάγεις στη βδομάδα. Εντάξει, δηλαδή, το 60% της πρωτεΐνης που θα πρέπει να παίρνουμε τη βδομάδα θα πρέπει να είναι ζωικής προέλευσης, που σημαίνει κρέας οποιασδήποτε μορφής, γαλακτερά, αυγού. Ασπράδι του αυγού. Είναι και το ψάρι μέσα, έτσι. Μέσα όλα, οποιασδήποτε μορφής. Ψάρι, κοτόπουλο. Απλώς τι γίνεται στα κρέατα π.χ. Το χοιρινό κρέας μπορεί να έχει τις ίδιες πρωτεΐνες που έχει το βόλιο κρέας, αλλά έχει περισσότερες θερμίδες. Mm-hmm. Διπλάσεις ανά 100 γραμμάρια περισσότερες θερμίδες. Οπότε από εκεί κανένα μπορεί να τρώει πολύ περισσότερο βολιά θερμίδων. Ναι. Λοιπόν, αλλά το 60%, το 40% πρέπει να είναι φυτικής πρωτεϊνικής προέλευσης πρωτεΐνη. Ποια είναι, τι είναι αυτή? Φασόλια, ρεβίθια, φακές, ξηρή καρπή, μανιτάρια. Αυτά τα πέντε έχουν πάρα πολλές πρωτεΐνες. Για να φανταστείς ότι τα 30 γραμμάρια κρέατος έχουν 7 γραμμάρια πρωτεΐνης. Τα 100 γραμμάρια κρέατος έχουν 20 γραμμάρια πρωτεΐνης. Τα 100 γραμμάρια φασόλια έχουν 15 γραμμάρια. Αλήθεια. Ναι. Άρα άλλου τύπου. Φυτική πρωτεΐνη. Ναι, φυτική, ναι. Αυτό. Αλλά έτσι είναι. Εκεί πρέπει να είναι η σχέση. Ένας ασθενής ο οποίος έχει, ειδικά όταν έχει προσβολή των νεφρών, θα πρέπει να περιορίζει την δίαιτα της πρωτεΐνης, γιατί η ίδια πρωτεΐνη είναι τοξική για τους νεφρούς. Ναι, η ίδια πρωτεΐνη. Άρα πρέπει να παίρνουμε, όσο επιδεινώνει την νεφρική λειτουργία, εκείνο που συστήνουμε στους ασθενείς είναι να μειώσουν την αναχιλιόγραμμα βάρος λήψη πρωτεΐνης. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Και το μήνυμο που μπορεί να πάρουμε, για να μην αρχίζουμε και οι μύες μας αρχίζουν και νερουλιάζουν, είναι να παίρνουμε 0,6 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά χιλιόγραμμο βάρος σώματος. Αν είμαστε δηλαδή, παράδειγμα, 70 κιλά, πρέπει να πάρουμε 42 γραμμάρια πρωτεΐνης. Αφού λοιπόν ξέρουμε αν τρώμε κρέας ότι τα 30 γραμμάρια έχουν 7, πρέπει να βάξουμε 6 φορές το 7. Λοιπόν, άρα λοιπόν 3, 6, 18, 180 γραμμάρια πρωτεΐνης. Ομού κρέατος, όχι ψήμερο. Τη βδομάδα. Όχι, την ημέρα. Α, λέω και εγώ. Την ημέρα. Η πρωτεΐνη αυτή θα είναι την ημέρα. Ψημένο τα 100 γραμμάρια ψημένου κρέατος έχουν περίπου 20 γραμμάρια πρωτεΐνης. Ναι, μάλιστα. Ωραία. Ωραία, να προχωρήσουμε στο επόμενο. Ναι, καυτό θέμα, το οποίο αφορά το νερό τώρα, γιατί είναι και αυτό. Δηλαδή, οι περισσότερες ερωτήσεις που δέχομαι τώρα και στο chat, αλλά και αυτές που έκανα στην έρευνα αγοράς για να κάνουμε αυτό το webinar, ήταν το εξής. Πόσο νερό πρέπει να πίνουμε? Υπάρχουν νεφρολόγοι οι οποίοι λένε ότι όταν έχουμε μια ήπια χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, μου γράφουν εδώ οι ασθενείς, να πίνουμε πάνω από 2,5 λίτρα νερό την ημέρα όταν δεν έχουμε καρδιακή ανεπάρκεια. Συμφωνείς σε αυτό, Χρήστο? Δηλαδή, χρειάζεται να πίνουμε πολύ νερό για να προστατεύσουμε τα νεφρά μας? Αυτή είναι η ερώτηση. Προσωπικά, εγώ πίνω πολύ λίγο νερό και δεν το έχω πετύχει ποτέ να πίνω πολύ. Να πίνουμε όσο χρειαζόμαστε. Ναι. Καταρχάς. Να το γυρίσουμε ανάποδα. Όσο διψάμε. Για να βγάλουμε τις τοξίνες που παίρνουμε από τις πρωτεΐνες την ημέρα, θέλουμε περίπου, αν δουλεύουν καλά οι νεφροί μας, δηλαδή αν μπορούν και συμπυκνώνουν καλά τα ουρά μας, θέλουμε περίπου 600 ml ούρων την ημέρα να βγάλουμε. Αυτό. Αν βγάλουμε 600 ml σε έναν άρρωστο φυσιολογικό, αποβάλλουμε όλες τις τοξίνες. Για να βγει αυτό όπως αντιλαμβάνεσαι, χρειάζεται περίπου να πάρεις 1,5 λίτρο νερό συνολικά. Υγρών, όχι νερό. Υγρών. Γιατί έχουμε και άδειλο αναπνοή. Βγάζουμε την αναπνοή μας με το δέρμα μας. Εντάξει. Έχουμε και ένα ποσοστό που παράγουμε από τις τροφές μας. Περίπου 1,5 λίτρο. Το 50% εξ αυτών, καλό εστί να είναι νερό. Μπορεί να είναι και μπύρα, νερό. Ναι. Να πιει και μια μπύρα. Ή να πιει ένα τσάι. Ή να πιει μια πορτοκαλάδα που πίνω εγώ τώρα εδώ για να ξεδιψάσω. Άρα λοιπόν είναι μέσα σύνολο. Αλλά πότε λέμε ποιοι άρρωστοι πρέπει να παίρνουν πολλά νερά και πώς πρέπει να παίρνουν? Οι άρρωστοι που κάνουν λιθιάσεις πρέπει να παίρνουν πάνω από 2,5 λίτρα νερό, γιατί απλούστατα αυτοί πρέπει να έχουν αραιωμένα τα ούρα. Δεν πρέπει να είναι συμπυκνωμένα τα ούρα, γιατί υπάρχει υπόστρωμα για να κάνουν λιθίες.
Χοντροειδώς, για να σου δώσω να καταλάβεις, άμα βάλεις μια χούφτα αλάτι σε ένα ποτήρι νερό, δεν είναι το ίδιο πράγμα που να βάλεις μια χούφτα αλάτι σε μια λεκάνη νερό. Είναι διαφορετική πυκνότητα το υπόστρωμα. Το υπόλοιπο όσο μπορεί. Αν δεν έχει δηλαδή καρδιακή ανεπάρκεια, όσο θέλει. Όσο τραβάει η ψυχή του. Δεν είναι να λες τρία, πιας δύο, πιας πέντε. Το πολύ νερό βοηθάει στο να μην γερνάμε πολύ το μέτωπό μας. Τα κύτταρά μας. Να είμαστε φρέσκοι, να κάνουμε απόχρεψη, να βοηθούμε στις γυναίκες οι οποίες είναι δυσκύλιες να βοηθούν στην κέρωση. Ναι, ναι. Σωστό. Αυτό πολύ βοηθάει σωστό. Συνολικά. Ναι. Ωραία. Οι επόμενες ερωτήσεις που έχω είναι καφές τσάι που κάπως μας τις απάντησες, δηλαδή αν επιδεινώνουν ή επιβαρύνουν την νεφρική λειτουργία ο πολύς καφές ή το τσάι, τα οποία δρούν ως επιδυτικά. Εκείνο που κάνει είναι σε προχωρημένη νεφρική λειτουργία, σε αρρώστους οι οποίοι παίρνουν φάρμακα, οι οποίοι κάνουν υπερκαλιεμίες. Εσύ το ξέρεις καλύτερα ότι πολλά φάρμακα από αυτά που δίνεται και δίνουμε μπορεί να κάνουν υπερκαλιεμίες σε συγκεκριμένες ασθενείς ή όταν συνδυάζονται κάποια από αυτά. Εκεί ναι, το τσάι πρέπει να είναι περιορισμένο και ο καφέ, γιατί το τσάι έχει αρκετό κάλιο. Ναι. Όπως επίσης ο Νεσκαφέ έχει τεράστια ποσότητα καλή. Δεν έχει αντίστοιχα ο ελληνικός καφέ. Άρα συστήνουμε να πίνουν ένα άλλο τύπου καφέ. Μάλιστα. Αλλά αν ένας άρρωστος δεν έχει το πρόβλημα της υπερκαλιεμίας, δεν βλάπτει να πίνει ένα τσάι ή ένα καφέ ή δύο καφέδες την ημέρα, δύο τσάι. Δεν έχει πρόβλημα. Πολύ ωραία. Ωραία. Και κάτι τελευταίο για το νερό και να κλείσουμε αυτό το θέμα. Πρέπει το νερό να καταναλώνεται μαζικά, δηλαδή κάποιος θέλει να πίνει 1,5 λίτρο όπως έδωσε. Μπορεί να πίνει 1,5 λίτρο το πρωί ή πρέπει να μοιράζει ουσιαστικά τις δόσεις του νερού κατά τη διάρκεια της ημέρας. Πρέπει να γίνεται κατανομή καθόλου του 24ωρου για να είναι τα ούρα μας αέρος τέτοια ακριβώς για να μην κάνουμε συγκρίματα. Ναι. Πρέπει να πίνουμε ένα ποτήρι στις 8, ένα ποτήρι στις 10, ένα στις 12, ένα στις 2 και όχι όλο. Ειδικά αυτοί που κάνουν λιθίαση απαγορεύεται διαροπάλ. Θα πρέπει καταρχάς να μάθουμε να πίνουμε το νερό, ειδικά αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να μάθουν να έχουν το νερό να το βλέπουν. Ξέρεις, πίνουμε νερό υπό δύο προϋποθέσεις. Η μία προϋπόθεση είναι να φάμε αλάτι. Άμα φάμε ατζούγες, αρμυρές, θα πιούμε νερό είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε. Γιατί πρέπει να ρυθμίσουμε την οσμωτική μας πίεση. Και το δεύτερο που πίνουμε νερό, γιατί το επιβάλλει η κοινωνική δίψα. Έρχομαι σπίτι σου, μου λες τι θέλεις Χρήστο. Σου λέω τίποτα. Μα ένα νερό, φέρε μου ένα νερό να πιω. Επομένως, αν το έχεις μπροστά σου και το βλέπεις, πίνεις. Άρα λοιπόν καλόν εστί να έχουν το νερό μπροστά και σίγουρα θα πιούν περισσότερο. Ειδικά αυτοί που έχουν και λιθίαση, πρέπει να το έχουν μπροστά μόνιμα. Να το κουβαλάνε γιατί θα πίνουν περισσότερο. Το νερό πρέπει να κατανέμεται όλο το 24ωρο. Πολύ ωραία. Όλο το 24ωρο. Ωραία. Τα άλλα ερωτήματα που έχω είναι πότε με ρωτούν και αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε, τα ειδήματα στα κάτω άκρα, το πρίξιμο δηλαδή των ποδιών, είναι νεφρικής αιτιολογίας. Νεφρικής αιτιολογίας είναι όταν χάνει λεύκωμα στα ούρα. Ναι. Εάν δεν χάνει λεύκωμα στα ούρα, ούτως ώστε να πέφτουν τα λευκώματα στο αίμα, γιατί αυτά συγκρατούν τα υγρά μέσα, δεν είναι νεφρικής αιτιολογίας. Μπορεί να είναι φαρμακευτικής αιτιολογίας που παίρνουν για τους νεφρούς. Μπορεί να είναι. Ή για την πίεσή τους. Αν παίρνουν ασφαλτές του ασβεστίου, ειδικά και αν είναι καλοκαίρι, θα πρίζουν τα πόδια. Αλλά νεφρικής αιτιολογίας τα ειδήματα είναι μόνο αν χάνει λεύκωμα από τους νεφρούς. Αν έχει νεφρωσικό σύνδρομο. Κάθε πότε πρέπει να ελέγχεται η νεφρική λειτουργία, δηλαδή φτάνει να κάνουν εξετάσεις μία φορά το εξάμηνο, το χρόνο. Βέβαια εδώ εξατομικεύεται αυτή η ερώτηση, έτσι, είναι έτσι, ανάλογα. Έτσι είναι. Δηλαδή αν έχεις φυσιολογική νεφρική λειτουργία, στο check-up το ετήσιο. Ετήσιο. Θα πρέπει να κάνουν μία κρεατινίνη οπωσδήποτε και η κρεατινίνη, το σημαντικότερο είναι, λέει εκείνο που ξεχνάει όλος ο κόσμος, είναι δεν λέει τίποτα ως τιμή κρεατινίνης. Ναι. Δηλαδή μπορεί να έχεις μια φυσιολογική κρεατινίνη μέσα στα όρια τα φυσιολογικά και να έχεις χάσει το 50% της νεφρικής λειτουργίας. Παραδείγματος χάρη. Αν είμαι εγώ αρσιβαρίστας και έχω 1,5 κρεατινίνη και το όριο είναι 1,3-1,4, έχω φυσιολογική νεφρική λειτουργία. Αν είναι όμως μια γυναίκα που είναι 55 κιλά και έχει 1,2 κρεατινίνη, παρά το ότι είναι μέσα στα όρια, έχει νεφρική ανεπάρκεια. Έτσι. Γι' αυτό πρέπει πάντα να κάνουμε αναγωγή στο υπολογιζόμενη κάθαρση για να δούμε πού, σε ποια κατηγορία πέφτει.
Αυτό δεν έπρεπε Ανάλογα να λοιπόν, κάνουμε. ακριβώς. Άρα λοιπόν, όσο προχωράει η νεφική λειτουργία, οι διεθνείς οδηγίες λένε το εξής. Όταν είσαι στο στάδιο 2 της νεφικής λειτουργίας, δηλαδή περίπου έχεις χάσει το 20-25%, θέλει μία φορά το εξάμηνο ή το χρόνο. Όταν είσαι στο στάδιο 3, θέλει κάθε, δηλαδή να έχεις χάσει το 50% περίπου της νεφικής λειτουργίας, το λέμε έτσι, θα θέλει ανά 4 μήνες. Όταν είσαι στο στάδιο 4, θέλει ανά 3-2 μήνες. Όταν είσαι στο στάδιο 5, δηλαδή πριν να ενταχθείς στην αποκάθεση, θέλει ένα μήνα. Επομένως, αυτό που είπες ακριβώς, είναι εξατομικευμένο. Και τελευταία ερώτηση από εμένα για να περάσουμε μετά και στους συμμετέχοντες είναι από αυτές που μου έχουν στείλει. Υπάρχουν φάρμακα εκτός των καρδιολογικών φαρμάκων που μπορούν να επιβαρύνουν την νεφρική λειτουργία? Για παράδειγμα, τα μη στερινοειδή αντιφλεγμονώδη επιβαρύνουν την νεφρική λειτουργία? Πρέπει να τα παίρνουν καθημερινά? Οι ασθενείς οι οποίοι έχουν νεφρική ανεπάρκεια λίγου προχωρημένου σταδίου, πάρα από στάδιο 2, διαροπάλα απαγορεύεται να παίρνουν μη στερινοειδή αντιφλεγμονώδη. Γιατί μπορεί να επηρεάσουν. Καταρχάς, τα μη στερινοειδή αντιφλεγμονώδη βλάπτουν στους νεφρούς με δύο τρόπους. Με έναν τρόπο είναι διαταράσσουν την αιμάτωση. Και το δεύτερο πράγμα είναι ότι βλάπτουν ακριβώς το σπείραμα και μπορεί να σου κάνουν μέχρι και σπειραματονεφρίτιδα. Και να κάνει νεφρωσικό σύνδρομο από μη στερινοειδή αντιφλεγμονώδη. Επομένως, τι πρέπει να κάνουν? Γιατί πολλές φορές πονάει η μέση σου, έχεις οσφιαλγία εντονότατη. Τι πρέπει να κάνεις αν αναγκαστείς να πάρεις μη στερινοειδή φλεγμονώδη? Πρώτον, να πάρεις όσα λιγότερα μπορείς, όσο λιγότερες μέρες μπορείς. Δεύτερον, να πάρεις όσο μικρότερη δόση μπορείς, αν σε βολεύει, αν σαν ακουφίζει κάπου. Και τρίτον, είναι τις μέρες που παίρνουν μη στερινοειδή φλεγμονώδη να πίνουν όσο μπορεί πολύ περισσότερο νερό, όσο μπορούν περισσότερο νερό, 3 λίτρα. Λοιπόν, και να μην περιορίζουν απολύτως το αλάτι, για να μην τους βρίσκει σε αρνητικό ισοζύγιο νατρίου και νερού, που αυτό είναι η καταστροφή. Μάλιστα. Αυτό είναι. Γιατί όλοι θα αναγκαστούμε κάποια φάση και ο νεφροπαθής θα αναγκαστεί κάποια φάση να πάρει μη στερινοειδές αντιφλεγμονώδεις. Να πάρει μία μέρα, δυο, πίνοντας πιο πολλά υγρά. Να μην πάρει μια εβδομάδα και στερούμενο στο νερό. Εκείνη τη μέρα να έχει κατά νου, εκείνη τη μέρα θα πίνει πολύ πιο πολύ. Όσο λιγότερες ημέρες, όσο μικρότερη δόση, όσο περισσότερο νερό. Και περισσότερο νερό κατά τις μέρες εκείνης. Αυτό είναι μια προφύλαξη σημαντική για τους νεφρούς. Ωραία, πολύ ωραία. Οποιαδήποτε κατηγορία μη στερινοειδή φλεγμονώδη. Ναι. Εντάξει, είτε είναι οξυκάμες, είναι κοψίμπες, ό,τι είναι, ανάσμα προπαιωνικό, οποιαδήποτε κατηγορία. Γιατί υπήρχε θεωρία, ναι, αυτή η κατηγορία είναι πιο ήπια, η άλλη κατηγορία είναι λιγότερο ήπια. Όλα απεδείχθηκαν στην πορεία ότι το πράγμα βλάπτουν όλοι. Ναι. Και ανεβάζουν και την πίεση, βέβαια, που είναι κάτι. Βέβαια, δεν το συζητάμε. Συν το ότι υπάρχει και ο συνδυασμός με φάρμακα που παίρνουν οι καρδιολογικοί ασθενείς με τα μη στερινοειδή φλεγμονώδη, θέλει ιδιαίτερη προσοχή σε μερικά εξ αυτών. Ναι. Με ρωτάνε ποια είναι τα μη στερινοειδή αντιφλεγμονώδη, θα πω ότι είναι το Μπρουφέν, το Βολταρέν, το Μεζουλίτ. Μεσουλίτ, τα... Παράδειγμα, για παράδειγμα, ναι. Ναι. Με έχει ρωτήσει και ο κύριος Αγγελόπουλος ποιος είναι ο δείκτης σωστής πύκνωσης των ούρων. Θα τα συζητήσετε τώρα, κύριε Αγγελόπουλος. Το ειδικό βάρος. Αλλά θα τα πούμε. Να δώσω πρώτα το λόγο ως ήθιστε. Βάζω μέσα και τις γραμματείς μου, οι οποίες έχουν την άμεση επικοινωνία με τους ασθενείς. Οπότε τους δίνω το λόγο για μία ερώτηση. Οπότε ή η κυρία Καμπούρη ή η Νάνση Αργυροπούλου μπορούν να κάνουν μια ερώτηση. Ό,τι θέλετε στον κύριο γιατρού, τώρα είναι η ευκαιρία. Να ρωτήσω εγώ κάτι, καλησπέρα. Καμπούρη, Ελένη. Ναι, συχνά μας παίρνουν ασθενείς οι οποίοι παίρνουν αντιπερτασικά που έχουν μέσα διουρητικά και μας λένε ότι έχουν παρατηρήσει στις εξετάσεις τους ότι έχουν αυξημένη ουρία ή κρεατινίνη. Ναι. Οπότε σε κάποιο σημείο ο κύριος Σούκος προσπαθεί να τους μειώσει κάπως τη διουρητική δόση. Μετά από πόσες μέρες μπορεί να επιστρέψουν στα φυσιολογικά αυτές οι τιμές, για να το επανελέγξουν δηλαδή οι ασθενείς? Καταρχάς, εκείνο που κάνει, πρώτον, καλά κάνει ο κύριος Σούκος που τους λέει να μειώσετε τη διούρηση, γιατί για να επιδηλώνει την ουρία πάει να πει ότι είναι πίσω από υγρά. Ενραγκιακά δηλαδή, ο άρρωστος έχει μείνει πίσω από υγρά. Έχει προνεφρική επιβάρηση της νεφρικής λειτουργίας. Η νεφρική λειτουργία επιβαρύνεται ακριβώς αν είμαστε αφυδατωμένοι, μπορεί να επηρεαστεί η νεφρική μας λειτουργία. Αυτό είναι προνεφρική. Αν παρατείνουμε
την αφυδάτωση για μέρες, μπορεί να εγκαταστήσουμε νεφρική ανεπάρκεια. Οξία νεφρική ανεπάρκεια, οξία ξενοδοχειακή βλάβη δεν είναι προνεφρική πλέον, είναι εγκατεστημένη οξία νεφρική βλάβη, βλάβη του νεφρικού. Επομένως, ορθώσεις υπάρχει. Όσο το δυνατόν νωρίτερα, σε μια εβδομάδα περίπου, το στέντ, η ισορροπία μεταξύ νερού και νατρίου γίνεται περίπου σε 5 μέρες. Όταν δίνουμε για πρώτη φορά διορτικά και ειδικά σε μεγάλες ηλικίες με καρδιακή ανεπάρκεια, εκείνο επίσης που φοβόμαστε είναι αυτοί οι άρρωστοι να μην σου κάνουν υπονατρία μύρια. Το state detail, δηλαδή όταν τον άρρωστο θα του πούμε να πας στο μικροβιολόγο, να κάνεις μια καινούργια εξέταση του νατρίου σου, μια εβδομάδα μετά. Δεν έχει νόημα να του πεις ούτε σε 30 μέρες, ούτε σε 3 μέρες. Εκεί περίπου θα το τσεκάρεις. Άρα ο χρόνος είναι περίπου μια εβδομάδα. Ωραία. Για να το παραεξετάσεις. Αλλά ορθώς ο κ. Τούκος αυτό έκανε. Αυτό θα έκανα και εγώ δηλαδή. Άμα έβλεπα ότι ανέβει η ουρία σε έναν άρρωστο με διορτικά, λέγαμε, οπ, έχει μείνει πίσω. Ναι. Λογικό είναι. Νάνση. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ να ρωτήσω κάτι άλλο. Στους ασθενείς που πάσχουν από αρτηριακή υπέρταση και είναι σε χρόνια φαρμακευτική αγωγή, κάθε πότε θα πρέπει να στέλνουμε λεύκομα ούρων σε αυτούς τους ασθενείς? Δείστε, αν έχουν νεφρική βλάβη, χωρίς νεφρική βλάβη ή με νεφρική προσβολή ή χωρίς νεφρική προσβολή. Αν δεν έχει αποδειχθεί λευκοματρία στον άρρωστο, δεν έχουν νεφρική προσβολή, θα το στείλετε στο check-up που κάνετε κάθε φορά ο κρατηρούς. Δύο φορές το χρόνο, δεν χρειάζεται παραπάνω. Αν έχει νεφρική βλάβη, τότε ανάλογα με το βαθμό της νεφρικής λειτουργίας του, με την έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας του, ακριβώς τους 3 μήνες, αυτό που είπαμε, θα πηγαίνει ανάλογα με την έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας στο χρονικό διάστημα εκείνου. Εντάξει. Ναι. Εκείνο που σημαίνει είναι μερικές φορές έχουν λευκοματουρία, έχουν υπέρταση, έχουν καρδιακή ανεπάρκεια. Αναγκαζόμαστε να τους φέρουμε φάρμακα που δίνει ο κ. Τσούγκος για την καρδιακή ανεπάρκεια, να στατέψουμε τα δεδομένα για να μειώσουμε και τη λευκοματουρία εμείς. Είναι φάρμακα που μειώνουν και τη λευκοματουρία. Δεν ρυθμίζουν, δεν βοηθάνε μόνο την καρδιά, βοηθάνε την πίεση και έμεσα, λόγω του ότι ρυθμίζουν στην αγκίωση στο επίπεδο του νεφρού, μειώνουν και το λεύκο. Τα βασικά φάρμακα που έχουμε για να μειώσουμε τη λευκοματουρία είναι να στατέψουμε τα δεδομένα του ζύμου και να στατέψουμε των υποδοχείων. Αυτά είναι πρώτη εκλογή. Εκεί. Όταν αυξάνουμε τις δόσεις, καταρχάς πρέπει ένα δεκαήμερο περίπου για κάθε μεταβολή της δόσης να παρακολουθούμε την κρεατινίνη, γιατί μπορεί να επηρεαστεί και πιθανό να κάνουμε ανακατανομές, να ξαναμειώσουμε πάλι. Εντάξει. Για τον πρώτο, κάθε φορά που όταν στανταριστεί η δόση, είμαστε OK, τον παρακολουθούμε μετά στα χρονικά διαστήματα που πρέπει να παρακολουθείτε ανάλογα με την έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας. Στο τρίμηνο, στο εξάμηνο, στο δίμηνο, ανάλογα τι βαθμό έκπτωση έχει. Δεν είναι ανάγκη δηλαδή για έναν επερταστικό που έχει φυσιολογική νεφρική λειτουργία να του στέλνετε κάθε μήνα εξετάσεις. Και να βλέπουμε λεύκομα. Σωστά είναι. Ναι. Ωραία. Οπότε να προχωρήσουμε. Ανοιχτά τα μικρόφωνα. Ο κύριος Σταυρόπουλος, κυρία Γιαλούρη, ο κύριος Βασιλαντονάκης, ο κύριος Αγγελόπουλος, ο κύριος Ζαφυρίου, όποιος θέλει να κάνει. Ο κύριος Σταυρόπουλος σηκώνει χέρι. Ναι, ωραία. Να ανοίξουμε μικρόφωνο, Δημήτρη. Δημήτρη, μικρόφωνο. Δημήτρη, δεν σε ακούμε. Άνοιξε λίγο το μικρόφωνο. Δεν ακούμε. Ναι. Με ακούτε τώρα? Δεν σε ακούμε. Καλά. Ναι, ναι. Πριν από μερικές μέρες είχα μια περίπτωση σαν και αυτή που συζητήσατε τώρα με ένα μεσουλίτ που είχα πάρει και συνέπεσε με μια μεγάλη απώλεια βάρους τον τελευταίο δίμηνο από τα διουρητικά ίσως. Εγώ είχα ασκήτηση στην κοιλιά μου λόγω της καρδιακής ανεπάρκειας από την οποία πάσχω και δεν μπορούσε να πέσει. Σιγά σιγά με τα διουρητικά πρόσεξα και λίγο την διατροφή μου, άρχισε να κατεβαίνει πάρα πολύ. Μία μέρα που είχα χτυπήσει λίγο το χέρι μου, πήρα ένα μεσουλίδ και την επόμενη είχα βγει έξω για κάποιους φίλους μου και ήπια. Δεν πίνω σχεδόν ποτέ. Ναι. Την άλλη μέρα, τυχαία, επειδή είχα πάει σε ένα νοσοκομείο για να μεταγγιστώ, έχω και ενδιάμεση μεσογειακή, την ώρα που τελείωνε η μετάγγιση, μου ήρθε η γιατρός με τις εξετάσεις και μου λέει: έχεις πρόβλημα με τα νεφρά σου, έχεις 4 κρεατινίνη. Πρέπει να μπεις στο νοσοκομείο, δεν μπορείς να σε αφήσεις να φύγεις. Αυτό έχει να κάνει με αυτό που ακριβώς τώρα εσείς μας αναφέρατε? Όχι. Είναι ένας συνδυασμός? Ναι, καταρχάς το ένα μεσολίδι δεν σας επηρεάζει την νεφρική λειτουργία. Μάλιστα.
Εντάξει, ήσασταν σίγουρα αφυτατωμένος προς νεφρικούς, ναι, ναι. Και αυτό σας επηρέασε την νεφρική λειτουργία. Το ένα μεσβολή δεν είναι. Προηγούμενη μέρα έκανε ακόμα 3 βέβαια κρατινίνη, έτσι. Πόσες μέρες νωρίτερα. Μία μέρα νωρίτερα. Την προηγούμενη φορά, μία μέρα νωρίτερα, ναι. Δεν ξέρω την αρέωσή σας. Με ένα μεσβολή δεν επηρεάζει την νεφρική λειτουργία. Μάλιστα. Πρέπει να είσαι εντελώς στεγνός για να πάτε αμεσβολή. Καταρχάς δεν ανεβαίνει η κρεατινίνη από τη μία μέρα στην άλλη από το 1,3 στο 4. Εκτός αν κάνετε ραβδομιόλυση. Μάλιστα. Να ανεβαίνει η κρεατινίνη. Ωραία. Τώρα να ρωτήσω κάτι άλλο. Με το θέμα των διουρητικών, είναι καλύτερα να προσέχουμε περισσότερο τη διατροφή μας και να μην χρειαζόμαστε διουρητικά ή να παίρνουμε και ένα διουρητικό προληπτικά? Όχι, το πρώτο πρέπει να κάνετε. Το πρώτο. Το πρώτο πρέπει να κάνετε. Πρώτα πρέπει πρώτο, να έτσι και προσέχουμε το αλάτι και την τροφή ναι. μας και μετά να βάζουμε τα φάρμακα. Επειδή βρίσκουμε τώρα σε μια ισορροπία και ήθελα να ρωτήσω πώς είναι το κάτι είναι το καλύτερο. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Νομίζω για την εκτίμησή μου είναι αυτή. Δεν ξέρω, Ηλίας, αν ως καρδιολόγοι έχουν άλλη τακτική, αλλά πιστεύω ότι αυτό θα είναι. Βέβαια. Και εμείς προσπαθούμε, εμείς Δημήτρη, για να σου το πω με απλά λόγια και ως καρδιολόγοι, έχουμε το εξής δόγμα, που το έχουν και νεφρολόγοι βέβαια. Λέμε όσο λιγότερο λασίξ, τόσο καλύτερα. Γιατί? Γιατί ξέρουμε ότι η καρδιακή ανεπάρκεια που έχεις εσύ είναι μία μεταβολική νόσος. Δηλαδή, εμείς τι μάθαμε σιγά-σιγά με τα χρόνια που δεν το ξέραν οι παλιότεροι γιατροί και δεν σου μιλάω για πολλές δεκαετίες πριν, ακόμα και για μία. Μάθαμε ότι η καρδιακή ανεπάρκεια και ο καρδιακός μυς παράγει ουσίες. Οπότε, πρακτικά, αυτό το οποίο κάνουμε είναι ότι αν, ας πούμε, δώσουμε πολλά διουρητικά, τότε διεγείρουμε τα συστήματα που ονομάζεται συμπαθητικό και ρενίνια και τενσίνη αλδοστερόνη και κάνουμε περισσότερο κακό στην καρδιά. Άρα τα διουρητικά, παρά το γεγονός ότι σε ξεπρίζουν, νιώθεις καλύτερα ή αυτό, οδήγησαν σε μείωση της επιβίωσης των ασθενών. Οπότε τα χρησιμοποιούμε τόσο όσο, καταλαβαίνεις. Yeah. Και μετά τα κόβουμε. Προσπαθούμε να είναι λίγο πιο ειδηματώδης ο ασθενής μας, παρά να είναι αφυδατωμένος, όπως έλεγε και ο κύριος ιατρού πριν. Καταλαβαίνεις. Ωραία. Ας έχει λίγα ειδήματα στα πόδια, δεν πειράζει. Όχι, ναι, είναι πιο καλό, ακριβώς. Καθόλου. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ζαφυρίου. Το μικρόφωνο είναι κλειστό, νομίζω, το έχει κλειστό. Ναι. Κύριε Ζαφυρίου, ανοίξτε λίγο το μικρόφωνο. Μου ακούτε? Ναι. Ναι, ναι, σ' ακούμε. Ναι. Ναι, ναι, σ' ακούμε. Καλησπέρα. Είχαμε λίγο προβλήματα με τον ήχο και την αρχή δεν την άκουσα. Και μπορεί να έχει υποθεί. Θέλω να ρωτήσω, ένας ασθενής που έχει καρδιακό νόσημα, ανεπάρκεια, πώς μπορεί να αντιληφθεί ότι έχει πρόβλημα με όλα αυτά που κουβεντιάσατε? Με τους νεφρούς. Με τους νεφρούς. Το ένα πρόβλημα είναι να κάνετε μία κρεατινίνη και να βλέπετε αν υπάρχει άνοδος της κρεατινίνης με αναγωγή την κρεατινίνη στο ποσοστό της νεφρικής λειτουργίας, αυτό που είπαμε. Δηλαδή, όχι μόνο να γίνει μια αναγωγή με έναν τύπο που υπάρχει για να πει στον γιατρό ότι ξέρεις αυτός έχει μια νεφρική ανεπάρκεια, αυτούς τα δύο δεν έχει. Το δεύτερο πράγμα είναι μια γενική ούρων σωστή. Ρωτάω απλά το καμπανάκι ποιο είναι. Δηλαδή στην καθημερινότητα ότι συμβαίνει κάτι στον οργανισμό. Δηλαδή υπάρχει κάποιο καμπανάκι? Όχι, ή πρέπει μόνο με εξετάσεις? Δυστυχώς οι νεφροί έχουν ένα κακό. Ότι δεν μπορεί να φτάσει ο άρρωστος στο τελικό στάδιο νεφρικής ανεπάρκειας και μην έχει κανένα καμπανάκι. Κανένα σύμπτωμα. Δεν μπορεί να... Κανένα, κυριολεκτικά κανένα. Δηλαδή, όταν εσείς έχετε, όταν μια γυναίκα, για να το βάλω πιο απλά, εσείς έχετε ας πούμε μια κρεατινίνη 1,3, που είναι μέχρι εκεί δίνει το εργαστήριο φυσιολογικά. Εάν είναι ανάλογα με το σωματικό βάρος και το ηλικία σας, αν κάνει υπολογισμό κάποιος, μπορεί να σας δείξει ότι έχει χάσει το 50% της νεφρικής λειτουργίας. Ναι. Το δυστύχημα είναι ότι όταν επηρεαστεί λίγο η νεφρική λειτουργία, όταν βγει λίγο έξω από τα όρια σε έναν άνθρωπο που είναι μυϊκά οκ, okay, από πλευράς βάρος τους, έχει χάσει ήδη το 50% της νεφρικής λειτουργίας. Δεν έχει καταλάβει γιατί. Δεν ξέρει τίποτα. Μπορεί να κάνει, έχουμε δει αρρώστους, π.χ. και να κάνουν παιδιά να κάνουν μια αμυγδαλίτιδα σε νεανική ηλικία και να εμφανίζουν στα 30 χρονών με νεφρική ανεπάρκεια και να μην το έχουν πάρει χαμπάρι. Αυτό συμβαίνει. Γι' αυτό η νεφρή είναι ύπουλο πράγμα. Δεν πάει αναλογικά όσο χάνει την νεφρική λειτουργία, τόσο ανεβαίνει η κρεατινίνη.
Μπορεί να, όταν χάσει το 50% της νεφρικής λειτουργίας, η κρεατινίνη μπορεί να είναι στα φυσιολογικά. Αν χάσει άλλο 10, μπορεί να διπλασιαστεί. Αν χάσει άλλο 10, μπορεί να τριπλασιαστεί, τετραπλασιαστεί. Αυτό είναι το δράμα με τους νεφρούς. Άρα εκεί χρειάζεται η συνεργασία του καρδιολόγου, γιατί έχουμε αυτά τα περίφημα καρδιονεφρικά σύνδρομα ή νεφροκαρδιακά το ανάποδο. Εκεί χρειάζεται ο καρδιολόγος να έχει επικοινωνία με τον νεφρολόγο, να σας παραπέμψει, να σας δει με το πρώτο. Όταν π.χ. ένας άλλος έχει χρόνια αρρύθμιση πίεση, θα βλαφτούν και οι νεφροί, είτε θέλει είτε δεν θέλει. Μόνο η καρδιά. Ακριβώς. Με καλύψατε απόλυτα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Είμαστε σε καλά χέρια, έτσι κι αλλιώς θα παρακολουθεί ο γιατρός. Λέω, είμαστε σε καλά χέρια, θα παρακολουθεί ο γιατρός. Ναι, το ξέρω. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα, ναι. Κύριε Βασιλιάδη. Ναι, σας ακούω. Δύο ερωτήσεις. Η πρώτη αφορά τη φαρμακευτική αγωγή. Δυστυχώς, από ό,τι παρατήρησα, τα περισσότερα φάρμακα που παίρνουμε επηρεάζουν την εφρική λειτουργία. Εσείς μιλήσατε μόνο για τα ΜΕ, που είναι τις αναστολές, εν πάση περιπτώσει, άλλες αναστολές. Μα και οι στατίνες στην ίδια δουλειά δεν κάνουν. Γιατί έχω παρατηρήσει, έχω σημειώσει εδώ, συνήθως δημιουργούν ραβδομυελώσεις. Ραβδομυόλυση. Προσέξτε, οι στατίνες δεν επηρεάζουν πρωτογενώς τους νεφρούς, δηλαδή δεν είναι τοξικοί για τους νεφρούς. Αν μερικές από αυτές, μερικοί και ανάλογα με τα δοσολογικά σχήματα, μπορεί να σας κάνουν ραβδομυόλυση και η μυόλυση να κάνει βλάβη στους νεφρούς. Μάλιστα. Αλλά η στατίνη όχι. Η στατίνη επηρεάζει κυρίως το σηκώτη. Ωραία, προχωράμε παρακάτω. Λοιπόν, που έχω σημειώσει εδώ, επειδή παίρνουμε συνήθως τα φάρμακα που παίρνουμε βασικότητας, εκ των πραγμάτων έχουμε προβλήματα και με το σύστημα το... Το στομάχι σας. Ωραία. Λοιπόν, οπότε αναγκαζόμαστε για τον ισοφάγο, παίρνουμε τα σχετικά φάρμακα. Θεματλίες πρωτονίων. Άντε πάλι από την αρχή. Επηρεάζουν, είναι καθαρά τοξικά για τους νεφρούς. Λοιπόν, και το επηρεάζουν σημαντικά. Δεν είναι μόνο αυτό. Μια σπρίνη να πάρουμε. Πάλι από την αρχή. Δηλαδή, παρατηρούμε δηλαδή ότι γενικά τα φάρμακα που παίρνουμε κατά ένα μεγάλο ποσοστό είναι επιθετικά, εν πάση περιπτώσει, στους νεφρούς. Λοιπόν, άρα τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση. Πάντα βρισκόμαστε σε μια ανησυχία δηλαδή τελικά. Και κάτι άλλο πάλι. Εσείς μιλήσετε μόνο για τους αλφα αναστολής, δηλαδή για τα αντιπερτασιακά. Για όλα τα άλλα τι συμβαίνει. Ποια άλλα. Αυτά που είπαμε προηγουμένως. Αυτά τα παίρνουμε καθημερινά. Για το ξέρω. Εγώ τουλάχιστον τα παίρνω 10 χρόνια τώρα. Και φόρους ζωής, από ό,τι φαίνεται. Επηρεάζουν σημαντικά. Υπάρχουν καρδιολογικά φάρμακα που σας δίνουν που δεν επηρεάζουν τους νεφρούς. Εντάξει. Οι βίτα μπλόκερ, παραδείγματος χάρη, δεν επηρεάζουν τους νεφρούς. Η διγκοτοξίνη δεν επηρεάζει τους νεφρούς. Λοιπόν, υπάρχουν φάρμακα που δεν επηρεάζουν. Οι αναστατές του μετατρεπτικού ενζήμου και οι αρμπή επηρεάζουν τους νεφρούς. Τα διουρητικά μπορεί να επηρεάσουν τους νεφρούς. Μπορεί βέβαια. Και να βοηθάνε. Και μπορεί και να βοηθάνε. Μα βέβαια. Γιατί αυτό πρέπει να καταλάβει τώρα ο κύριος Βασιλαντονάκης. Αυτό που λέμε είναι, οι Εγγλέζοι έχουν ένα όρο που λένε σε όλα τα πράγματα είναι the cost of benefit. Το κόστος και ωφέλεια. Αυτό νομίζω κάνει ο κύριος Τσούγκος. Ζυγίζει το κόστος και την ωφέλεια και σας δίνει αναλόγως τα φάρμακα. Δηλαδή θέλει να μου πείτε ότι δεν κακό να μην γίνει καλού. Αυτό δεν είναι. Όπως τα λέτε ακριβώς. Ξέρετε, άμα πάρετε τα βγάλετε από το κουτί μέσα το κάθε φάρμακο. Και διαβάστε τις οδηγίες. Αυτό το έκανε ο πατέρας μου ο Μακαρίτης. Ήμουν ο χειρότερος γιατρός για τον πατέρα μου από όλους. Γιατί διαβάζοντας αυτά, έλεγε θα παθώ τούτο, θα παθώ εκείνο, θα πάω αυτά. Άμα διαβάσουμε αυτά, δεν κάνουμε τίποτα. Δεν είναι έτσι. Πρέπει λοιπόν, θα πάρετε τα φάρμακα που θέλετε, στα δοσολογικό σχήμα και στους εδιασμούς που θα σας προτείνει ο γιατρός σας, κοιτώντας πάντοτε την ωφέλεια. Και ισορροπώντας μεταξύ ωφέλειας και ζημιάς. Ωραία. Η δεύτερη ερώτηση είναι η εξής. Επί 3 χρόνια περίπου. Έχουμε GFR πάνω από ένα 1,90. Λοιπόν, απελευθερώσαμε GFR. Όχι 1,90, 90. Όχι 90, έχουμε κρεατινίνη πάνω από 1,9. Εσείς, άρα λοιπόν το GFR, έτσι που σας βλέπω, είναι κοντά στο 50 με 40. 45, κάπου εκεί. Η χρόνος, η αλβουμίνη, εμφανίζεται αρκετά αυξημένη. Ναι, στα ούρα. Ακριβώς. Λοιπόν, και υπάρχει και το εξής θέμα. Μέσα σε αυτό το όλο ιστορικό έχουμε και την παραθορμόνη, η οποία είναι αυξημένη. Όσο επηρεάζεται η νεφρική λειτουργία, επηρεάζεται και η παραθορμόνη. Εάν λοιπόν...
Ναι. Γιατί εδώ είναι το σκεφτικό. Λοιπόν, παρατηρήσαμε το εξής. Μόλις θα απελευθερώσαμε τα ουρά, λοιπόν, υπήρξε κάποια λίμωξη, αμέσως η κρεατινίνη από το 2,60 μετά 1,90 έπεσε στο 1,60 και ίσως πέσει και χαμηλότερα. Αυτός είναι ένας καλός δείχτης ότι υπάρχει αναστρέψιμη πορεία στα νεφρά. Κοιτάξτε, δείτε, η χρόνια νεφρική νόσος δεν αναστρέφεται. Τελειώσαμε. Η κρεατινίνη... Η χρόνια, θα σας πω. Έπεσε. Ναι, 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 θα σας πω, περιμένετε. Η χρόνια νεφρική νόσος, η χρόνια νεφρική βλάβη δεν αναστρέφεται. Τελειώσαμε. Επιβραδύνεται η εξέλιξή της. Άρα ένας άρρωστος που έχει 1,5 κρεατινίνη, που σημαίνει έχει χάσει περίπου το 50% της νεφρικής λειτουργίας, να γυρίσει πίσω δεν υπάρχει περίπτωση καμία. Προσέξτε. Η κρεατινίνη όμως μπορεί να βελτιωθεί. Πότε? Αν χάσει 5 κιλά. Η κρεατινίνη θα πάει 1,3. Το ποσοστό της νεφρικής λειτουργίας θα είναι 50% πάλι. Δεν λέει τίποτα. Γιατί έχασε μυϊκή μάζα. Η κρεατινίνη από το κρέας. Χάσατε μυϊκή μάζα. Άρα θα πέσει. Πότε μπορεί να επιδεινωθεί η κρεατινίνη, να επιδεινωθεί? Κάνετε μία λίμωξη. Και αυτό επιδεινώνει την νεφρική σας λειτουργία. Κάνετε οξία νεφρική επιδείνωση πάνω σε έδαφος χρόνια της νεφρικής βλάβης. Ναι, μπορεί να βελτιωθεί. Μόλις περάσει οξία βλάβη, ναι, μπορεί να βελτιωθεί. Άλλες φορές επανέρχεται στην ίδια κατάσταση, άλλες φορές επανέρχεται στο ενδιάμεσο επίπεδο. Δεν ξέρουμε κάθε οξία βλάβη που γίνεται σε έναν που έχει χρόνια βλάβη αν αποκατασταθεί στην προτεραία κατάσταση. Αρκεί να ξέρετε ένα πράγμα. Αν έχετε φυσιολογική νεφρική λειτουργία και κάνετε οξία νεφρική ανεπάρκεια για X λόγους. Γιατί πήρατε μυστερόδι φλεγμονώδη. Γιατί κάνατε διάρρεια σε μετούς, ήσασταν υπερθερμαθήκατε, είχατε τεράστιες απώλειες υγρών και δεν αναπληρωθήκαν. Σε φυσιολογικό μιλάμε άνθρωποι, χωρίς να έχει υπέρταση. Σε μένα που δεν έχω υπέρταση, δεν έχω καρδιοπάθεια. Ακούστε, σε φυσιολογικό. Ένα 10% από αυτούς τους αρρώστους μπορεί να μην αποκατασταθεί ποτέ η νεφρική τους λειτουργία και να έχουν ενταχθεί και στη θερμοκάθαρση. Θέλω να σας πω, είναι λεπτό το σημείο. Επομένως, το ότι εσείς επιδεινώσατε την νεφρική σας λειτουργία και αυξήθηκε η κρεατινίνη ήταν ένας οξύς παράγοντας, ο οποίος την επιδεινώσε και μετά ξαναεπανήλθατε στην καλύτερη και ξαναβελτιώθηκε. Και είστε τυχερός γι' αυτό. Γι' αυτό λέμε ότι υπάρχει και η baseline κρεατινίνη, δηλαδή ποια είναι η baseline νεφρική λειτουργία του εκάστοτε ασθενούς. Δηλαδή λέμε ότι είναι αυτό. Πολλές φορές, επίσης θέλω να σας πω και το εξής, όσο κακό και αν ακούγεται, όταν έχουμε χρόνια νοσήματα, μπορεί μια κρεατινίνη η οποία κινείται γύρω στο 2 και ένα GFR που είναι γύρω στο 50, ας πούμε, ή στο 45, να μην είναι καθόλου κακό. Όχι. Δηλαδή είναι μια χαρά. Δεν είναι ότι απλά να μην επιδεινωθεί, να μην αλλάξει, θέλει λίγο μεγαλύτερη φροντίδα αυτός ο άνθρωπος που έχει αυτή την κρεατινίνη. Το παρμάκο, το πώς θα εμείς τα υγρά που θα πάρει, εκεί θέλει, γι' αυτό θέλει επικοινωνία καρδιολόγου, νεφρολόγου, να το δει κανένας, έτσι, αυτό είναι. Οπότε δεν σημαίνει. Αυτό που λέγεται η βραδία προσέρευνηση στον νεφρολόγο, η αγγλοσαξόνη είναι later feral, είναι το δράμα της ιστορίας που βλέπουμε εμείς οι νεφρολόγοι από τους ασθενείς που έχουν χρόνια νεφρική νόσο. Δεν παραπέμπονται αργά από τους γιατρούς ειδικοτήτων ή οι ίδιοι πάνε αργά στον νεφρολόγο. Και πλέον ο νεφρολόγος δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Και ο νεφρολόγος πολλές φορές έχει απομονωθεί. Μην βλέπετε εσείς τώρα, κύριε γιατρού, έτσι που είστε κλινικός γιατρός και νεφρολόγος. Έτσι, δείτε τα νέα παιδιά τώρα που απομονώνονται μέσα στο νεφρό. Σου λέει, έτσι, ναι. Πολλοί πάνε, του στέλνω εγώ σε πιο νέους νεφρολόγους και λέει, όχι, πήγε να σου πει αυτός. Εγώ, αν έχεις κάτω από 15. Έτσι, ασχολούνται μόνο με την μονάδα. Ναι, σωστό. Μόνο με την μονάδα. Ωραία. Οπότε, λοιπόν, νομίζω ότι έχει πάει και 47. Θεωρώ ότι κλείσαμε τις ερωτήσεις. Έγινε ένας πολύ επικοδομητικός διάλογος. Νομίζω ότι δεν έχω ένδειξη για να μιλήσω. Ήθελα να ρωτήσω κάτι, αλλά δεν έχω ένδειξη. Δεν πειράζει, να ρωτήσετε, κύριε Αγγελόπουλε. Θα κάνουμε την τελευταία ερώτηση από εσάς. Ναι. Συγγνώμη. Καλησπέρα. Ήθελα να ρωτήσω, υπάρχει συσχετισμός μεταξύ των επινεφριδίων των νεφρών και με διάφορα φάρμακα καρδιολογικά και επίσης αν υπάρχει και συσχετισμός με θηρεοειδή, είτε υποθηρεοειδισμό είτε υπερθηρεοειδισμό. Αν ο νεφρός δηλαδή έχει κάποια σχέση. Λοιπόν, κοιτάξτε, καταρχάς τα επινεφρίδια. Γιατί καμιά φορά αναφέρονται κάποια φάρμακα ότι επηρεάζουν τα επινεφρίδια. Τα επινεφρίδια είναι, ας το πούμε, αδένες που παράγουν, ας το πούμε έτσι, ορμόνες
και μπορεί να συσχετίζονται τα επινεφρίνια με υπέρταση. Να έχουν σχετιστεί με υπέρταση. Αν λοιπόν έχετε ενδοκρινική υπέρταση, σύλλογο διαταραχή τη επινεφρινιακή λειτουργία, ναι, η υπέρταση μπορεί να βλάψει τον νεφρό. Όχι επειδή πάσχουν τα επινεφρίνια, θα βλαφθεί και ο νεφρό. Εντάξει. Μπορεί να έχετε ένα αδένωμα π.χ. στο επινεφρίδιο και να μην παράγει, ούτως ώστε να μην έχει καμία επίδραση σε κανέναν. Ένα το κρατούμε. Στο θυροειδή, όχι, δεν έχει επιπτώσεις ο θυροειδής στο νεφρό. Είναι άλλη ιστορία. Ασθενείς οι οποίοι έχουν αυτοάνωσες διαταραχές, δηλαδή πάσχουν από αυτοάνωσες διαταραχές βλάβες του θυροειδούς, κάποιοι από αυτοί έχουν και διαταραχή της αυτοαθρωσίας σε άλλο σήμα. Αυτό είναι. Αλλά αλλιώς δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Οι παραθυροειδείς πάλι είναι αυτοί οι οποίοι μπορεί να βλάψουν νεφρούς. Οι παραθυροειδείς αδένες βλάψουν νεφρούς. Αν έχετε ένα πρωτοπαθές αδένωμα των παραθυροειδών και παράγουν πολύ ασβέστιο, αυτό γίνεται, το ασβέστιο μπορεί να βλάψει νεφρούς δευτεροπαθώς. Εκεί ναι. Κάτι σημαντικό. Μια τελευταία εξέταση που είχα κάνει, βρήκανε ότι υπάρχει στον δεξιό ή στον αριστερό, δεν θυμάμαι, ένα αγκιολίπομα. Εντάξει, παρακολούθηση. Αγκιολίπομα, κάπως έτσι το είπαν. Το παρακολουθείτε. Και πρώτη φορά δηλαδή μου το είπαν αυτό και εγώ δεν ήξερα. Ναι. Μπορεί να είναι τυχαίο έβριμα, δεν είναι κάτι το οποίο μας τρομοκράτει, το παρακολουθούμε. Όπως επίσης μπορεί να βρεθεί και μια κύστη στον νεφρό σας. Και αυτή την παρακολουθούμε. Όσο μεγαλώνουμε σε ηλικίες μπορεί να υπάρχει μια εκφύλιση και να βρεθεί και μια κύστη. Την παρακολουθούμε. Θέλει παρακολούθηση. Ένα υπέροχο τον χρόνο παρακολούθηση. Δεν μας τρομοκράτει όμως. Όχι, ναι, εντάξει. Και κάποια άλλη στη χρειά, πρώτη φορά είδα την έννοια καστανόχρους στη χρειά. Πού, στα ουρά εννοείται. Ναι, σε μια εξέταση. Ναι, γιατί ανάλογα με τις διατροφές που παίρνουμε και ανάλογα με το επιβάλλουμε, βεβαίως. Άμα φάτε παντζάρια, παραδείγματος χάρη, μπορεί να κατουρίσετε να τα ούρσετε στην έννοια. Αυτό είναι γεγονός, ναι, για τα παντζάρια. Έχω φίλο μου ο οποίος έτρεχε με ψαχνά ένα βράδυ. Κατουράω τα ώρα με ρίχνω και πού ήσουν. Λέει, ήμουν σε μια ταβέρνα. Μήπως έφαγες παντζάρια. Ναι, μου λέει. Εντάξει, το ηρέμησε. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ναι. Ωραία. Αν είναι κάτι πολύ σύντομο, κύριε Βασιλεντονάκη. Επειδή μιλήσατε για κίστης, οι φλοιώδεις κίστης παίζουν κάποιο ρόλο? Όχι. Στην έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας, όχι, εκτός αν είναι τόσες πάρα πολλές που μπορεί να μειώνουν. Όχι, γύρω στο 1,7 χιλιοστά και τα λοιπά. Ξεχάστε την. Πάμε παρακάτω. Ευχαριστώ πολύ. Καλό. Ό,τι λοιπόν. Απορίες υπάρχουν, Ηλία, μέσω εσύ μπορούν να τις μεταβιβάσουν και πάλι να απαντήσουν. Και βεβαίως και να σε επισκεφτούν κιόλας. Ό,τι θέλουν, να βοηθήσουμε ό,τι μπορούμε. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πραγματικά πολύ επικοδομητική συζήτηση. Ελπίζω να το ευχαριστηθήκατε κι εσείς όσο εγώ. Έτσι. Και αντίστοιχα και αυτοί οι οποίοι μας παρακολουθούν. Απλά εγώ να υπενθυμίσω ότι την τελευταία Πέμπτη του επόμενου μήνα, όπως έχουμε συνηθίσει, θα έχουμε προσκεκλημένη την Τζούμα την Αναστασία. Είναι δερματολόγος, είναι στο Πανεπιστήμιο. Θα μιλήσουμε για πετέχειες, εκχυμώσεις, δερματικές αντιδράσεις που μπορεί να εμφανίσουν και είναι και καλοκαίρι, γι' αυτό την έβαλα αυτή τη χρονική περίοδο για να μας πει πώς μπορούμε να προστατευτούμε και από τον καρκίνο του δέρματος. Πολύ, οπότε, πολύ ενδιαφέρον θέμα. Νομίζω ότι θα είναι, ναι, ναι. Είναι από τα θέματα, Ηλία, που δεν ακουμπάω καθόλου. Τα δερματολογικά σηκώνω ψηλά τα χέρια. Ναι. Νομίζω ότι και οι περισσότεροι μας. Ναι. Οπότε, ελπίζουμε να σας έχουμε στην παρέα μας. Όλους και την επόμενη φορά. Να ευχαριστήσουμε και πάλι πολύ τον κύριο Ιατρού. Εκμεταλλευτήκαμε το χρόνο του. Ευχαριστούμε που μας τον έδωσε. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Χαρά μου. Ευχαριστούμε. Καλό βράδυ. Καληνύχτα. Θα τα πούμε την επόμενη φορά. Γεια χαρά. Καλό βράδυ. Γεια σας. Ευχαριστούμε. Γεια.